Φίλοι και φίλοι του News Hub, γεια σας. Σήμερα κοντά μας είναι ο καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Σωτήρης Λίβας, για να συζητήσουμε πάρα πολλά θέματα που τρέχουν στη διεθνή πια. Κύριε Λίβα, καλώς ορίσατε στο News Hub. Καλησπέρα, καλώς σας βρήκα. Κύριε Λίβα, ειδικεύεστε όλους ιδιαίτερως στα θέματα της Τουρκίας και θα θέλαμε να μας κάνετε μια σάρωση, μια ψηλάφιση στα γεγονότα, για να διακρίνουμε μέσα από τα μάτια της γνώσης ενός ειδικού, όπως είστε εσείς. Ένα τρίπτυχο έχω στο μυαλό μου να θέσω και είναι σεισμοί, διπλωματία των σεισμών και συμπεριφορά και φιλία που έχουμε, επίθεση φιλίας από την Τουρκία και εκλογές. Να ξεκινήσουμε πρώτα από τους σεισμούς. Ωραία, είναι πολλά θέματα. Νομίζω ότι και στα τρία θέματα, μια που έχουν σχέση και τα τρία με την Τουρκία και υπάγονται, ας πούμε, υπό τη σκέπη γενικώς και της εσωτερικής κατάστασης στην Τουρκία. Θα πρέπει λοιπόν και για τα τρία να βάλουμε πρώτα απ' όλα να κάνουμε ένα disclaimer που λέμε ή να πούμε κάτι, μια γενική αρχή. Για μένα η γενική αρχή είναι ότι δεν πρέπει να κάνουμε το λάθος να αντιμετωπίζουμε και να θεωρούμε την Τουρκία σαν μια μεσαγωγικά φυσιολογική χώρα. Σαν μια φυσιολογική χώρα στην οποία οι φυσιολογικές εκλογές θα οδηγήσουν σε ένα φυσιολογικό αποτέλεσμα, το οποίο θα μπορούσε να είναι μια κυβέρνηση ενός άλλου κόμματος, ενός άλλου συνασπισμού, να αναλάβει πάλι με φυσιολογικό τρόπο την κυβέρνηση. Αυτό, κατά τη γνώμη μου, θα ήταν λάθος να το κάνουμε. Και αυτό σημαίνει το εξής. Σημαίνει το ότι υπάρχουν πάρα πολλοί παράγοντες οι οποίοι μπορούν να σταματήσουν όλη αυτή τη διαδικασία μέχρι τις εκλογές ή μέσα στις εκλογές ή μετά αμέσως στις εκλογές. Αυτό επίσης σημαίνει το ότι δεν πρέπει να αντιμετωπίζουμε την κυβέρνηση Ερντογάν και ΑΚΕΠ σαν κυβέρνηση. Καλύτερο θα ήταν να την θεωρήσουμε μια μορφή κυβέρνησης η οποία σκεπάζει σαν την κορφή του παγόβουνου ένα καθεστώς, ένα βαθύ κράτος με τεράστιες διαπλοκές, οικονομικές, πολιτικές, κοινωνικές, θρησκευτικές, που πάνε πάρα πολύ βαθιά, οι οποίες έχουν σχέση με σκοτεινά κέντρα, με παρακράτος, με τον υπόκοσμο, με διάφορα κέντρα τα οποία κάνουν ύποπτη δουλειά στις περιοχές του Κουρδιστάν κτλ. Άρα υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι να λέμε ότι ο δρόμος προς τις εκλογές δεν θα είναι στρωμένος με ένα, εν πάση περιπτώσει, φυσιολογικό λίγο τρόπο όπως οι εκλογές σε άλλες μέσα εισαγωγικά ή χωρίς εισαγωγικά δυτικές χώρες. Τα πράγματα θα είναι διαφορετικά και θα πορευτούν διαφορετικά. Ήδη βεβαίως έχουν ξεκινήσει τα όργανα πριν από λίγες μέρες. Κάποιοι πήγαν και γαζώσαν ουσιαστικά το προεκλογικό κέντρο στην Κωνσταντινούπολη της Αξενέρ. Άρα έχουν ξεκινήσει τα όργανα και θα δούμε πάρα πολλές αλλαγές και πάρα πολλές ανατάραξεις. Και σε όλα αυτά που είπατε, αν προσθέσουμε και τις σχέσεις που είχε το καθεστώς Ερντογάν με το ISIS ή τις σχέσεις που είχε με τη Χαμάς, αυτό κάνει ακόμα πιο σύνθετο το πρόβλημα. Υπάρχουν πάρα πολλές αναφορές σε αυτά. Υπάρχουν πάρα πολλές αναφορές σε συμμορίες, ουσιαστικά παραστρατιωτικές οργανώσεις, οι οποίες σε επικοινωνία με τον ISIS και σε επικοινωνία όχι μόνο με τον ISIS, αλλά και με την Al-Nusra κτλ., έχουν μπει ουσιαστικά στην Τουρκία και χρησιμοποιούνται σαν ο παράλληλος μυστικός δεύτερος στρατός του καθεστώτος Ερντογάν μαζί με τις πολιτοφυλακές των νέων. Άρα υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα και μια ολόκληρη διαστρωμάτωση την οποία δυστυχώς στην Ελλάδα δεν την πολυπολογίζουμε, αλλά αντιμετωπίζουμε με ένα περίεργο τρόπο την κυβέρνηση Ερντογάν σαν μια φυσιολογική κυβέρνηση. Υπολογίζεται ότι μπορεί ακόμα και να αναβληθούν οι εκλογές, όπως λένε και πολλοί συνάδελφοί σας, αν δεν έχουμε αν ο Ερντογάν, ας πούμε, δεν έχει τα ποσοστά που υπολογίζει, όπως κάτι παρόμοιο Κοιτάξτε, στο 2015. το να μπούμε σε μια, ας πούμε, κατάσταση μαντική ή το να προσπαθήσουμε να βρούμε το τι ακριβώς θα γίνει, αυτό είναι κάτι το οποίο δεν θα πρέπει να μας ενδιαφέρει. Κάτι θα συμβεί, οπωσδήποτε κάτι θα συμβεί, το οποίο θα ανατρέψει αυτό που θεωρούμε εμείς σαν μια φυσιολογική μεταβίβαση της εξουσίας. Αυτό για μένα είναι πάρα πολύ δύσκολο να συμβεί. Δηλαδή δεν μπορώ να δω τον τρόπο με τον οποίο η κυβέρνηση Ερντογάν θα φύγει από τη θέση της. Έχει απλώσει πολύ βαθιές ρίζες.
πολύ βαθιές ρίζες και υπάρχουν πάρα πολλά συμφέροντα ανθρώπων οι οποίοι ουσιαστικά ζουν οικονομικά, κοινωνικά από αυτό το καθεστώς. Απλωμένοι σε όλη την Τουρκία και όλο αυτό έχει διαχυθεί στην πραγματικότητα σε ένα πολύ πολύ μεγάλο μερίδιο του τουρκικού πληθυσμού. Για να πάμε στο κομμάτι των σεισμών, δεν είναι λίγοι αυτοί που λένε ότι αυτή η επίθεση Φιλίας κρύβεται πίσω από την αδυναμία της Τουρκίας, γιατί το πλήγμα ήταν πάρα πολύ μεγάλο και ότι όσον ούπο, μόλις αναταχθεί λίγο το πρόγραμμα, θα πάει στις πάγιες θέσεις που έχει στα θέματα εξωτερικής πολιτικής. Τι βλέπετε εσείς από το κομμάτι? Είναι λίγο διαφορετικά πράγματα αυτά. Όμως να πω το εξής. Όλη αυτή η συζήτηση που γίνεται σε σχέση με την φιλία, μάλιστα η λέξη φιλία έχει αναφερθεί δυστυχώς αρκετές φορές και από το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, αλλά και από κύκλους που έχουν σχέση με το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Πριν από τη λέξη φιλία υπάρχει η λέξη εμπιστοσύνη. Πριν από τη λέξη εμπιστοσύνη υπάρχουν συγκεκριμένες διαδικασίες οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Πριν από αυτό υπάρχουν, εννοείται, κάποιοι τρόποι απομάκρυνσης των λόγων δυσπιστίας. Τίποτα από όλα αυτά δεν έγινε. Δηλαδή πήγαμε, όπως είπατε προηγουμένως, από το «θα έρθουμε ένα βράδυ», «θα πετάξουν τις γεώργες στη θάλασσα». Από όλα αυτά τα πράγματα πήγαμε ξαφνικά μέσα μια νύχτα, επειδή έγινε ένα τραγικό γεγονός, ένα σοκαριστικό τραγικό γεγονός, σκοτώθηκαν πάρα πολλοί άνθρωποι. Επειδή έγινε λοιπόν αυτό, ξαφνικά πήγαμε από τη μία κατάσταση, από το μείον 500 πήγαμε στο συν 1000. Αυτό είναι, καταλαβαίνετε ότι είναι παράλογο. Είναι παράλογο να το συζητάμε και εμείς και είναι παράλογο να θεωρούμε σαν φυσιολογική τη συμπεριφορά της Τουρκίας. Προφανέστατα θα πρέπει να δούμε ότι πίσω από όλα αυτά συνεχίζει να υπάρχει μια συμπεριφορά αυτοκρατορική της Τουρκίας. Και τι σημαίνει συμπεριφορά αυτοκρατορική της Τουρκίας? Για παράδειγμα, η απάντηση που στέλνει ο Έλληνας Πρωθυπουργός Μητσοτάκης, εκφράζοντας τη λύπη του για τους σεισμούς, δεν απαντιέται από τον Ερντογάν, αλλά απαντιέται από τον Καλίν. Ο Γιαϊτζή, ο γνωστός Γιαϊτζή, που υποτίθεται ότι είναι ο ειδωλόγος της γαλάζιας πατρίδας, λέει ότι θα πρέπει να προσέξουμε αυτή τη φορά, γιατί την προηγούμενη φορά που είχαν γίνει σεισμοί, είχαν έρθει ξένες αποστολές και στην πραγματικότητα ήταν κατάσκοποι. Και λίγο μετά από αυτή τη δήλωση η ελληνική αποστολή φεύγει από την Τουρκία. Άρα όλα αυτά θα πρέπει λίγο να τα κοιτάξουμε, να τα προσέξουμε και να δούμε ότι η συμπεριφορά της Τουρκίας συνεχίζει να είναι η ίδια. Δεν έχει αλλάξει. Δεν έχει αλλάξει. Απλώς δεν καταφεύγει στις ίδιες ακριβώς οξύτατες δηλώσεις όπως παλιά. Δεν έχει αλλάξει τίποτα. Και δεν έχει αλλάξει τίποτα, γιατί δεν υπάρχει λόγος να αλλάξει. Δεν υπάρχει καμία εμπιστοσύνη, δεν υπάρχει τίποτα απόλυτο. Πριν να φτάσουμε στο τι πρέπει να κάνουμε εμείς και πώς πρέπει να συμπεριφερθούμε και πώς να αξιοποιήσουμε αυτή την περίοδο, θα ήθελα να μου πείτε πώς εκτιμάτε την κίνηση που έκανε η Τουρκία πρόσφατα, νομίζω προχθές, να ψηφίσει την ένταξη της Φιλανδίας το ΝΑΤΟ. Έχει να κάνει με αντιστάθμισμα για τα F-16 ή είναι κάτι ευρύτερο? Κοιτάξτε, η Τουρκία πάντοτε έτσι κινείται. Είναι γνωστό αυτό. Πάντοτε η τουρκική εξωτερική πολιτική έτσι κινείται και ακόμα περισσότερο η τουρκική εξωτερική πολιτική την εποχή του Ερντογάν. Δηλαδή, θέτει μια κόκκινη γραμμή πάρα πολύ ψηλά. Θέτει τον πύχη των απαιτήσεων και των αξιώσεων πάρα πολύ ψηλά σε ένα παράλογο ύψος, και μετά της είναι πάρα πολύ εύκολο να δείξει ότι κάνει μια κίνηση καλής θελήσεως πηγαίνοντας λίγο πιο κάτω. Θέλω να πω ότι με τη Φιλανδία στην πραγματικότητα δεν υπήρχε σχεδόν ποτέ ιδιαίτερο πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι η Σουηδία. Άρα με το να δεχθεί την ένταξη της Φιλανδίας δεν χάνει τίποτα. Δεν χάνει τίποτα ούτε σε εσωτερικό επίπεδο, ούτε σε αυτό που λέμε το loose face σε σχέση με τις εξωτερικές σχέσεις. Και εννοείται ότι όλα αυτά κινούνται σε ένα πλαίσιο διεκδίκησης και όλο και περισσότερων απαιτήσεων, όλο και περισσότερο καλύτερης θέσης σε σχέση με τις ΗΠΑ. Την ίδια στιγμή που παίζει, εννοείται αυτό που λέμε, παίζει πάρα πολύ καλά και προσπαθεί να έχει σχέσεις και με τη Ρωσία και με την Κίνα. Άρα δεν χάνει τίποτα η Τουρκία. Ποτέ.
Στο διατάξα τώρα, εμείς ως Ελλάδα, στην εξωτερική μας πολιτική, πώς πρέπει να συμπεριφερθούμε σε αυτό το διάστημα? Δηλαδή, πρέπει να συνεχίσουμε τους εξοπλισμούς, πρέπει να αναπτύξουμε με την ίδια ένταση, έτσι αμύωτα, την εξωτερική μας πολιτική, αφού, όπως είπατε, ξέρουμε ότι, όσον ούπο, είναι λίγο το χρονικό διάστημα που θα συνεχίσει πάλι στα ίδια. Διεκδικήσει το Αιγαίο, Κυπριακό και ούτω καθεξής. Κοιτάξτε, η εξωτερική πολιτική πάντοτε και στην Ελλάδα και στην Τουρκία αποτελεί μια αντανάκλαση και της εσωτερικής πολιτικής και των εσωτερικών πολιτικών καταστάσεων, ακόμα και των κοινωνικών ισορροπιών. Άρα, στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή, μετά από ένα τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη, σε μια κατάσταση σοκ ακόμα η ελληνική κοινωνία και λίγο πριν τις εκλογές, είναι πάρα πολύ εύκολο να κάνουμε όλοι συνολικά ως κοινωνία το λάθος να πούμε είμαστε ανακουφισμένοι, ευτυχώς δεν έχουμε κανένα πρόβλημα με την Τουρκία. Είναι πάρα πολύ εύκολο. Και αν το κάνουμε αυτό θα είναι λάθος. Γιατί αυτό το οποίο επαναλαμβάνουμε συχνά είναι ότι η κυβέρνηση Ερντογάν, το καθεστώς Ερντογάν, ζει με κρίσεις. Ζει με υπάλληλους, αλλεπάλληλους, συνεχείς κύκλους κρίσεων. Με τις κρίσεις αισθάνεται σαν το ψάρι στο νερό. Με εμάς είναι διαφορετικά τα πράγματα. Αλλά κύριε Γεφα, σε επίπεδο κοινωνίας είναι εύκολο, διότι ο ανθρώπινος πόνος είναι μεταδοτικό. Αλλά σε επίπεδο μηχανισμών και υπουργείων, νομίζω ότι αυτό πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη για το πώς υπάρχει εκκύμανση στις διεθνείς σχέσεις. Ναι, το θέμα όμως είναι ότι, όπως είπα και προηγουμένως, η κοινωνία με το κράτος, η κοινωνία με την διοίκηση βρίσκονται σε μια αλληλουχία, βρίσκονται σε μια συνεργασία, σε μια επικοινωνία. Άρα, ναι, το ένα μπορεί να επηρεάσει το άλλο. Και μπορούμε όλοι να αισθανθούμε ανακουφισμένοι πριν βρεθούμε πάλι σοκαρισμένοι. Και ξανά πάλι και ξανά πάλι. Άρα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, ο καθένας από τη δική του την πλευρά να ρίχνει το φως σε αυτή την κατάσταση, να λέει ότι όπως δεν υπήρχε κανένας λόγος για τον οποίο υπήρχε αυτή, τουλάχιστον από τη δική μας την πλευρά, αυτή η τεράστια ένταση πριν στη σχέση με την Τουρκία, άλλο τόσο δεν υπάρχει κανένας απόλυτος λόγος για να υπάρχει αυτή τη στιγμή αυτή η εξομάλυνση. Κανένας λόγος. Άρα, εφόσον δεν το έχουμε προκαλέσει εμείς, εφόσον από τη δική μας την πλευρά δεν βλέπουμε να υπάρχει κάποια αλλαγή, βαθιά αλλαγή στους λόγους για τους οποίους πριν υπήρχε αυτή η ένταση, πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα επιφυλακτικοί και ως κυβέρνηση και ως κοινωνία. Με αυτό θέλω να κάνω μια γέφυρα και να πάμε στο τρομοκρατικό χτύπημα το οποίο απετράπη, που τελικά, όπως δείχνουν τα στοιχεία, ένας πολύ μεγάλος όγκος πληροφοριών από συνομιλίες στα κινητά, από φωτογραφικό υλικό, από βίντεο, δείχνει ότι τελικά δεν ήταν μόνο ένα το τρομοκρατικό χτύπημα που σχεδίαζε αυτή η ομάδα Πακιστανών στην Εβραϊκή Συναγωγή. Είχε σκοπό και στη Ζάκυνθο, έτσι όπως λένε πληροφορίες, να κάνει ένα. Και επειδή είναι αρκετοί οι οποίοι έχουν γράψει για πληροφορίες ότι ας πούμε, ήταν σιίτες Πακιστανοί και είχαν σχέσεις με το Ιράν, πώς εμπλέκονται ξένες υπηρεσίες με αυτό το τρομοκρατικό. Επιτρέψτε Παρόλο μου που να είναι είμαι. πολλά, δεν έχουμε πληροφορίες ακόμα πολλές. Ναι, ακριβώς αυτό. Επιτρέψτε μου να είμαι ιδιαίτερα επιφυλακτικός. Να είμαι ιδιαίτερα, ιδιαίτερα, ιδιαίτερα επιφυλακτικός, ακριβώς επειδή εμπλέκονται υπηρεσίες πληροφοριών, ειδικά του Ισραήλ, ειδικά σε αυτή τη φάση που θα συνέφερε πάρα πολύ το Ισραήλ να αναδείξει για άλλη μια φορά την επιθετική συμπεριφορά του Ιράν, δηλαδή σε μια εποχή που το Ιράν αρχίζει και πλησιάζει η Σαουδική Αραβία με τη μεσολάβηση της Κίνας και αρχίζει άρα να αρχίζουν να γίνονται κάποια μικρά βηματάκια εξομάλυνσης της εικόνας του Ιράν. Θυμίζω ότι το Ιράν αρχίζει και βγαίνει καλός ή κακός, δεν σχολιάζουμε το γιατί, από μια κατάσταση στην οποία είχε στοχοποιηθεί ιδιαιτέρως εξαιτίας του θανάτου εκείνης της κοπέλας, εξαιτίας των τεράστιων αντικυβερνητικών διαδηλώσεων. Αρχίζει λοιπόν και βγαίνει από αυτή την κατάσταση και αρχίζει και βγαίνει με έναν εντυπωσιακό τρόπο λόγω της εξομάλυνσης των σχέσεων με τη Σαουδική Αραβία, το οποίο είναι μια εξέλιξη
που μπορεί να αλλάξει σε πολύ μεγάλο βαθμό την πορεία των πραγμάτων στη Μέση Ανατολή. Ακριβώς λοιπόν σε αυτή τη φάση, αρχίζουν και αποκαλύπτονται κάποια γεγονότα σε σχέση με ύποπτες τρομοκρατικές επιθέσεις στην Ελλάδα, σε στόχους εβραϊκούς, από Πακιστανούς. Όλα αυτά τα πράγματα λοιπόν είναι πάρα πολύ θολά. Το γεγονός ότι προέρχονται, η πηγή τους είναι από τη Μοσάντ, από τις υπηρεσίες ασφαλείας του Ισραήλ, θα πρέπει να μας κάνει λιγάκι να είμαστε προσεκτικοί, να περιμένουμε. Γενικώς το Ιράν είναι προσεκτικό σε αυτές τις περιπτώσεις. Δηλαδή δεν είναι μια χώρα η οποία άτσαλα θα κατέστρεφε μια σχετικά καλή σχέση με την Ελλάδα, βάζοντας μάλιστα μέσα από τον στρατό Κουντς, που είναι στρατιωτική δύναμη, είναι κανονική στρατιωτική δύναμη, δεν είναι τρομοκρατική οργάνωση, παίρνοντας Πακιστανούς, εργάτες, γης. Είναι λίγο θολάκι, είναι λίγο περίεργο όλα αυτά, αλλά καλό θα ήταν να μαζέψουμε περισσότερες πληροφορίες πριν τα σχολιάσουμε, πριν τα δούμε. Το γεγονός ότι δεν έχουμε αρκετές επιβεβαιωμένες πληροφορίες για ανάλογα χτυπήματα σε άλλες περιοχές, αυτό πάλι πρέπει να μας κάνει ξανά πάλι προσεκτικούς. Μια ενδεχόμενη υλοποίηση του προγράμματος αυτού του χτυπήματος, τι μπορούσε να σημαίνει για τις ελληνοϊσραηλινές σχέσεις σε αυτή τη χρονική φάση, που χθες έγινε μια τριημερής εκ νέου και συναντήθηκαν Υπουργοί Εξωτερικών Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ, που έχει χαραχτεί αυτός ο ενεργειακός δρόμος και που αυτή τη στιγμή τα λόμπι στην Αμερική, των Αμερικανών, των Ελλήνων και των Ισραηλινών, είναι σε μια σύμπλευση. Τι θα μπορούσε να σημαίνει? Δεν νομίζω ότι θα είχε ιδιαίτερο αντίκτυπο στις ελληνοϊσραηλινές σχέσεις. Σίγουρα θα έχει αντίκτυπο στις, σας λέω και πάλι, στην περιθωριοποίηση, στην στοχοποίηση του Ιράν σαν εξαγωγέα χώρας, εξαγωγέως διεθνούς τρομοκρατίας. Αυτό θα έχει σημασία. Αυτό θα έχει ιδιαίτερη σημασία. Τώρα, οι ελληνοϊσραηλινές σχέσεις είναι αρκετά εδρεωμένες και είναι σε αρκετά καλή φάση και μάλιστα είναι σε μια φάση που έχουν ανεξαρτητοποιηθεί, έχουν αποκοπεί από τη σχέση τους με τις τουρκο-ισραηλινές σχέσεις. Δηλαδή, σε όποια φάση και να είναι οι τουρκο-ισραηλινές σχέσεις, που αυτή τη στιγμή είναι σε αρκετά καλή κατάσταση και έχουν αρχίζουν πάλι να εξομαλύνονται, αυτό δεν επηρεάζει σχεδόν καθόλου τις Έλληνο-Ισραηλινές σχέσεις. Υπάρχει μια εδρεωμένη κατάσταση η οποία δεν νομίζω ότι θα μεταβληθεί εξαιτίας οποιοδήποτε τρομοκρατικού χτυπήματος. Όπως έτσι αλλιώς ό,τι κουβεντιάζουν τώρα είναι σε πληροφορίες που είναι διάσπαρτες λίγο στην ειδησιογραφία, φαντάζομαι τις συναντάτε κι εσείς, παρότι είστε φιδωλός στο πώς να εκφράσετε συμπεράσματα. Πάντως, αυτό που είδαμε, αυτό που επιτράπει, είναι προϊόν που φέρνει έντονα και το μεταναστευτικό πάλι στην επιφάνεια. Γιατί όλοι αυτοί ήταν 5 χρόνια χωρίς χαρτιά στην Ελλάδα. Υπάρχουν χιλιάδες άνθρωποι που είναι χωρίς χαρτιά, παράνομοι μετανάστες μέσα στην Ελλάδα. Σίγουρα είναι εκτεθειμένοι αρκετοί από αυτούς σε υπηρεσίες. Και αυτό απετράπτει με τη συνεργασία, όπως είπατε, κι άλλων υπηρεσιών, όχι μόνο της ελληνικής υπηρεσίας πληροφοριών. Και την ίδια στιγμή έρχεται, ας πούμε, το πολιτικό σκηνικό να πάρει φωτιά με την αντιπαράθεση για το φράχτη στον Εύρο. Πώς πιστεύετε ότι πρέπει να αντιμετωπιστεί αυτό από το ίδιο το εξής? Κοιτάξτε, η Ελλάδα είναι από τις χώρες που τουλάχιστον σε αυτή τη φάση, δηλαδή όταν μιλάμε για αυτή τη φάση του προσφυγικού μεταναστευτικού, δεν έχει αντιμετωπίσει στην πραγματικότητα τρομοκρατικά χτύπηματα. Υπήρχαν διάφορες αναφορές για ανθρώπους του ISIS οι οποίοι συνελήφθησαν πάνω στην Θράκη. Υπήρχαν τέτοια και υπάρχουν τέτοια και είναι πραγματικές πληροφορίες. Όμως δεν έχει αντιμετωπίσει στην πραγματικότητα κίνδυνο τρομοκρατικό ο οποίος να έχει πάρει τέτοιες διαστάσεις. Είναι η πρώτη φορά που αντιμετωπίζουμε μια τέτοια κατάσταση, άρα αν δεν μπορέσουμε να σταθμίσουμε πραγματικά κανονικές πληροφορίες οι οποίες να είναι ανεξάρτητες από οποιαδήποτε εμπλοκή σχέσεων που να έχει σχέση με τη δαιμονοποίηση του Ιράν, δεν πρέπει να είμαστε, ας πούμε, έτσι, κατά κάποιο τρόπο πρόχειροι στα πορίσματά μας. Άρα πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί στη σύνδεση αυτή, στη σύνδεση δηλαδή μεταναστευτικού και τρομοκρατίας, τουλάχιστον στην Ελλάδα, τουλάχιστον στη φάση που είμαστε. Δεν είμαστε Γαλλία, δεν είμαστε Αγγλία, δεν είμαστε Ισπανία,
Δεν, ευτυχώς, χτύπα ξύλο, δεν μας έχει συμβεί κάτι τέτοιο. Άρα πρέπει να είμαστε αρκετά προσεκτικοί στη σύνδεση μεταναστευτικού και τρομοκρατίας και για έναν επιπλέον λόγο, για να μην στην πραγματικότητα με τα λεγόμενά μας φέρουμε το αποτέλεσμα το οποίο υποτίθεται ότι πάμε να αποτρέψουμε. Εννοείται ότι πρέπει να υπάρχει μια προσεκτική διαχείριση στα θέματα του μεταναστευτικού προσφυγικού. Όμως από την άλλη μεριά, η δαιμονοποίηση και η περιθωριοποίηση των ανθρώπων που είναι ήδη μέσα μπορεί να φέρει το αποτέλεσμα το οποίο κάνουμε κάθε προσπάθεια να αποφύγουμε και να αποτρέψουμε. Άρα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί σε αυτά τα θέματα. Επειδή πριν κάνατε μια αναφορά στην Κίνα και πιστώνετε μια τεράστια διπλωματική επιτυχία στην Κίνα στο να είναι μεσολαβητής, να έχουν τουλάχιστον μια καλύτερη φάση. Αποκατάσταση είναι πολύ νωρίς να πει κάποιος, ας πούμε, σε προβλήματα αιώνων, αλλά είναι σε μια πολύ καλή φάση. Ναι. Κοιτάξτε, η Κίνα έχει ένα πολύ γνωστό προσόν σε σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Έχει ένα πάρα πολύ μεγάλο προσόν, ένα asset που λέμε, στα ελληνικά, ένα ενεργητικό δηλαδή, πολύ σημαντικό σε σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες και σε σχέση γενικά με τη Δύση. Αυτό προβάλλεται ως μια χώρα η οποία δεν έχει τις υποκρισίες της Δύσης. Και δεν έχει τις υποκρισίες της Δύσης σε σχέση με θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Δεν την ενδιαφέρουν αυτά τα θέματα. Δηλαδή, καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Τα double standards. Δηλαδή, δεν μας ενδιαφέρουν τα θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Μπορεί να συζητάμε με τους πάντες. Μπορεί να συζητάμε για τη Σαουδική Αραβία και να μην ασχολούμαστε με τα θέματα των μειονοτήτων ή τα θέματα των Χούθη και της Ιεμένης ή τα θέματα των γυναικών. Το ίδιο μπορούμε να κάνουμε και με το Ιράν. Μπορούμε να κάνουμε αυτό παντού. Δεν θα πικραθεί η συζήτησή μας με αναφορές στον αποκεφαλισμό του Κασόγγι. Δεν μας ενδιαφέρουν αυτά τα θέματα. Και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο προσόν για μια χώρα η οποία προσπαθεί να αναλάβει ηγετικό ρόλο, ειδικά στη συγκεκριμένη περιοχή, όπου καταλαβαίνετε ότι και τα δεν προβλήματα... έχει, συγγνώμη, να διακόψω λίγο, και δεν έχει και τις εσωτερικές αντιθέσεις στο πολιτικό της κράμα. Δεν έχει αντιπολίτευση, Προφανώς. Δηλαδή να πει ότι δεν Προφανώς. συμφωνούμε που μιλάτε ή να βγάζει σκάνδαλα. Προφανώς, προφανώς. Άρα η συζήτηση μπορεί να γίνει πολύ εύκολα. Τώρα, για να πούμε κάτι άλλο, ήταν κατά κάποιο τρόπο όριμη καιρή. Ήταν όριμη η στιγμή για να επέλθει κάτι τέτοιο ή να αρχίσει να υπέρχεται κάτι τέτοιο, γιατί βεβαίως δεν μιλάμε για μια τελειωμένη κατάσταση, μιλάμε για μια αρχή μιας διαδικασίας. Όμως η Σαουδική Αραβία εδώ και αρκετό καιρό, αρκετά χρόνια, ανησυχεί, και αυτό είναι το πρώτο της μέλημα, το τι θα γίνει όταν τελειώσει η εποχή του πετρελαίου. Είναι ακόμα μακριά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό για τη Σαουδική Αραβία. Είναι εξαιρετικά σημαντικό. Και επειδή είναι εξαιρετικά σημαντικό, βλέπουμε ότι έχουν αρχίσει κάποιες αλλαγές ακόμα και σε κοινωνικό επίπεδο με τον περίφημο MBS, δηλαδή τον Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν, με κάποια μικρά βηματάκια σε σχέση με το άνοιγμα προς τις γυναίκες και με την ανάληψη κάποιων θέσεων από γυναίκες. Άρα βλέπουμε κάποιες αλλαγές στη Σαουδική Αραβία με μια τεράστια ανησυχία που προκαλεί, εννοείται, η αποχώρηση των ΗΠΑ που εδώ και πάρα πολλά χρόνια από την εποχή του Τραμπ, λίγο μετά το τέλειωμα της εποχής Δίας Ομπάμα, αρχίζει και αποχωρεί. Έρχεται πάντως αυτή η διπλωματική επιτυχία λίγο μετά την προσπάθεια που έκανε με την επίσκεψή του ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ο κύριος Μπάιντεν, που ήθελε να πείσει, αν θυμάστε, την Σαουδική Αραβία με την παραγωγή του πετρελαίου για να μπορέσει να το τιθασέψει αυτό λόγω του κορονοϊού, που όμως δεν υπάκουσε, επειδή ήταν και στον ΟΠΕΚ με τη Ρωσία, δεν υπάκουσε. Ναι, με τη Ρωσία, ναι, δεν βεβαίως. Πήρε αποτέλεσμα. Ανταυτό βεβαίως, για αυτό με την Κίνα. Ναι, βεβαίως, βεβαίως. Κοιτάξτε, λέω και πάλι ότι έχει σε μεγάλο βαθμό, ειδικά στη Μέση Ανατολή, έχει παρέλθει η εποχή που όλοι κοιτούσαν προς τη Δύση και περιμέναν τα κελεύσματα, ας πούμε, των ΗΠΑ ή γενικά της Δύσης. Έχει παρέλθει αυτή η εποχή. Και έχει παρέλθει η εποχή γιατί εννοείται ότι οι ΗΠΑ δεν μπόρεσαν να πετύχουν όλα αυτά τα οποία είχαν υποσχεθεί.
Είχαν υποσχεθεί συγκεκριμένα πράγματα στο Ιράκ, είχαν υποσχεθεί συγκεκριμένα πράγματα στο Αφγανιστάν, είχαν υποσχεθεί συγκεκριμένα πράγματα σε σχέση με το Παλαιστινιακό. Όλα αυτά βεβαίως εννοείται απέτυχαν να τα προσκομίσουν. Άρα η Σαουδική Αραβία αρχίζει και βλέπει ότι το μέλλον της με μια οικονομική αδυναμία η οποία θα έρχει με το τέλος του πετρελαίου, με μια αδυναμία εξαιτίας της σχέσης της με τις ΗΠΑ, πρέπει να το αντισταθμίσει. Και βλέπει ένα Ιράν, μάλλον βλέπει μια Κίνα, η οποία δεν ενδιαφέρεται για πολιτικά θέματα, δεν ενδιαφέρεται για πολιτική, δεν ενδιαφέρεται για ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτό που την ενδιαφέρει είναι η οικονομική σταθμή παντού. Στο Πακιστάν, στον Καουντάρ, στο Λίβανο, στο Ισραήλ, αυτό την ενδιαφέρει. Και αυτό το πετυχαίνει. Μάλιστα, κύριε Λίβα, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά για την ανάλυσή σας και τη συζήτησή μας. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Εγώ ευχαριστώ.